Χριστόν. Χαίρομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, διότι έστω και έτσι, με λίγο εκκλησίασμα, και εμείς ως διακονούντες το μυστήριο της ζωής και σωτηρίας, τη Θεία Λειτουργία, το σώμα και το αίμα του Κυρίου, χαιρόμαστε να βλέπουμε εκκλησίασμα. Προσέξτε όμως τα μέτρα και όσα οι λοιμοξιολόγοι λέγουν. Μάσκες και τα πάντα. Γιατί? Διότι τα παπαγαλάκια της δημοσιογραφίας και όχι μόνον και μέσα από τους 300 του Λεωνίδα εκεί στη Βουλή, για όλα φταίει η ποιμένουσα Εκκλησία και ο λαός του Θεού. Όχι εκείνοι που στηβάζονται σε μυστικά πάρτι, στους δρόμους της Αθήνας, στις αγορές κλπ. Απλώς εκείνα τα αναφέρουν ως ειδήσεις και παρουσιάζουν εικόνες. Κάνε ένα σχόλιο. Όμως, για όλα φταίει η ποιμένουσα Εκκλησία. Ο λαός του Θεού. Δεν τα αναφέρουν απλώς ειδήσεις. Ώρες ολόκληρες για τα φώτα, για την πρωτοχρονιά, για τα Χριστούγεννα. Και ον ουκέστην αριθμός κρίσεων. Δυστυχώς εκεί έχουμε φτάσει, αγαπητοί μου αδελφοί. Είδατε δύο νέα παιδιά το πώς μεταχειρίστηκαν έναν διευθυντή, σταθμάρχη του μετρό στην Αθήνα. Τέτοια βαρβαρότητα, τέτοια απαξίωση στον άνθρωπο, στην εικόνα του Θεού εν 21ο αιώνι, και απλώς το παρουσιάζουμε ως γεγονός, αλλά κανένας όμως δεν κάθεται από αυτούς που παρουσιάζονται σήμερα ως ψυχίατροι, ψυχολόγοι και τα λοιπά και τα λοιπά, να πάρουν σε ένα κανάλι και να καθίσουν. Γιατί φτάσαμε σε αυτό το κατάντημα τα παιδιά μας? Φταίνε αυτά τα παιδιά? Οι γονείς τους τρέξαν, η μάνα θα υπερασπιστώ τα παιδιά μου ως σκύλα, και ο πατέρας να βρει τι τίτλους έχουν, προφήσεση, lower και ούτω καθεξής και τα λοιπά. Ωραία όλα αυτά και τα γράμματα και οι γνώσεις, αλλά θέλουμε ανθρώπους με αξία, με αξία. Έκανε μία μελέτη ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας μας, ο κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος. Το σύνταγμα το δικό μας στο άρθρο 2 περί της αξίας του ανθρώπου που γράφει σε σχέση με το γερμανικό, γαλλικό, ιταλικό, που αναφέρουν την λέξη αξιοπρέπεια. Και ο δικός μας πρόεδρος σημειώνει γιατί έβαλε ο Έλληνας συνταγματολόγος, νομοθέτης, την λέξη αξία. Γιατί ακριβώς λέγει, αφενός μεν ότι η γλώσσα μας είναι πλούσια, και αφετέρου διότι ο άνθρωπος είναι εκείνο που είπα και στο κήρυγμά μου, η προέκταση της παναξίας που είναι ο Θεός. Και αναφέρει πατέρας της Εκκλησίας με προεξάρχοντα τον Άγιο Γρηγόριο τον Νήσις, τον αδελφό του Μεγάλου Βασιλείου. Εκεί έφτασε η χώρα μας. Εκεί φτάσαν τα παιδιά μας. Τι φταίνε αυτά? Έχουνε γονείς?
βαρβαρότητα. Εκεί είναι τα κανάλια. Ό,τι και να πούν καθηγητές, δάσκαλοι, τα κανάλια σήμερα κατευθύνουν. Ναι, δυστυχώς, δυστυχώς. Και εμένα θα περιαδράξουν τώρα για όλα αυτά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ο Απόστολος Παύλος λέγει αλήθεια γαρ ερώ. Εγώ είμαι συμπαθής στα παιδιά. Γιατί? Γιατί δεν έχουν γονείς πλέον. Ελάχιστοι είναι οι γονείς εκείνοι οι οποίοι αγωνίζονται να φτιάξουν ανθρώπους. Τι σημαίνει άνθρωπος? Είναι από το ρήμα θρόσκο, που σημαίνει κοιτάζω, άνω, άνω θρόσκο. Και οι παλαιότεροι, οι ολιγογράμματοι, οι αγράμματοι, οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, όταν μας συμβούλευαν μας έλεγαν άνθρωποι να γίνετε παιδιά μου, η κότα πίνει νερό, κοιτάζει και το Θεό. Δεν ξέρω να μας το πούν θεολογικά, το είχαν φτιάξει όμως εκείνοι με το ωραίο και εκφραστικό παράδειγμα των πτηνών. Η κότα κοιτάζει, πίνει νερό, κοιτάζει και το Θεό. Τον πετάξαμε το Θεό, φέραμε τον άθεον γαλλικών διαφωτισμών του δικού μας, πρωταγόρα του αυδηρίτου, πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος. Τι σημαίνει αυτό και πώς ερμηνεύεται νεοελληνικά? Ότι εκείνος ο οποίος διαχειρίζεται, κρίνει, φτιάχνει, δημιουργεί, οικονομεί, οικοδομεί τα πάντα, είναι ο άνθρωπος και τίποτα άλλο. Τον ανήρεσαν βέβαια Σοκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης, μετά Άγιος Διονύσιος, ο Αεροπαγίτης. Η Γαλλία όμως το βρήκε και έφτιαξε των γαλλικών διαφωτισμών των άθεων. Και αφού ο άνθρωπος είναι το κέντρο των πάντων, γιατί δεν τα σταματάει όλα? Γιατί? Τηρήστε τα μέτρα σας παρακαλώ, γιατί εάν έχουν πάλι έξαρση, σε μας θα τα ρίξουν. Έστω και λίγοι, έστω και έτσι, να χαιρόμαστε τη Θεία Λειτουργία, να δοξάζουμε το Θεό μας, την Παναγία μας και τους Αγίους. Ο Θεός να αναπαύει τον Πατέρα Παρασκευά που μας λείπει, αλλά ξέρουμε ότι εκεί επάνω που είναι προσεύχεται, και των αδελφών μας τον Ιωάννη, το ίδιο και εκείνος, και να δίδει παρηγορία στις καρδιές και στους ανθρώπους του Πατρός Παρασκευά και στους ανθρώπους του αγαπητού Ιωάννου. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ζωμάτων, ηθεσίας του Τιμίου και Ενδόξου, γραφή του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πατρός ημών Νικολάου, πλήρων ηλικίας του Σταυματουργού, προστάτου Πολιούχου και Φόρου της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεων, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης της Αστέγου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, που την Θεία Μυσταγωγία επετελέσαμε, της Οσίας Μητρός ημών Ξένης, εις την Ιεράν Μνήμην επτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Με σειρά, με σειρά, με σειρά, με σειρά. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς.